1,5 μήνα μετά την ανακατάληψη της παλιάς μεραρχίας Κριτών από τη συλλογικότητα Ροζανέρα, εκδικάστηκε σήμερα η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Πολυτεχνείου Κρήτης, της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και της Εταιρείας Belvedere, με την οποία έχει υπογραφεί η σύμβαση παραχώρησης. Να αποβληθούν από την ομή η συλλογικότητα της Ροζανέρα, η οποία δεν έχει κανένα δικαίωμα στο συγκεκριμένο κτίριο που είναι ιδιωτική περιουσία του Πολυτεχνείου και μετά από διαγωνισμό μισθωμένο σε εμάς. Το γεγονός, βέβαια, 25 χρόνια τα 5 πέρασαν. Έξω από το δικαστικό Μέγαρο Χανίων που είχε αποκλειστεί από αστυνομικές δυνάμεις, συγκεντρώθηκαν μέλη της Ροζανέρα διαμαρτυρώμενα για τα ασφαλιστικά μέτρα και για μια πιθανή επιχείρηση εκ νέου εκένωσης του κτηρίου. Τα μέλη της συλλογικότητας Ροζανέρα στις αρχές Ιουνίου προχώρησαν εκ νέου σε κατάληψη του ιστορικού κτηρίου της παλιάς μεραρχίας Κριτών στο Λόφο Καστέλη, που είχε εκενωθεί τον περασμένο Σεπτέμβριο με την επέμβαση ισχυρών δυνάμεων της αστυνομίας. Μετά τις 5 Νάτου που έγινε η εκένωση, προχώρησε η εταιρεία πάντα σε υλοποίηση της σχετικής σύμβασης και των εγγράφων που έχει υπογράψει, προκειμένου να είναι εντάξει συμβατικές υποχρεώσεις. Έχει προχωρήσει όσον αφορά αποτυπώσεις, μετρήσεις. Τα λέγαμε και μέσα, θα τα ξαναπούμε. Όλη την προεργασία σχεδόν προκειμένου να καταθέσει φάκελο στις αρμόδιες υπηρεσίες για να δοθούν οι σχετικές εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις. Έχει κατατεθεί ο φάκελος. Παρ' όλα αυτά, αυτό έλεγα και πριν, οι διάφορες υπηρεσίες πάντα, όχι για αυτό το κτίριο, για όλα τα κτίρια, ζητάνε κάτι παραπάνω. Εξαιτίας της ανακατάληψης του κτιρίου από τη Ροζανέρα, οι μηχανικοί της μισθώτριας εταιρείας δεν έχουν πρόσβαση στο κτίριο προκειμένου να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των υπηρεσιών του δημοσίου, με αποτέλεσμα το επενδυτικό σχέδιο να μην μπορεί να προχωρήσει. Η δικηγόρος της εταιρείας πάντως, που παρέστη στη συζήτηση των ασφαλιστικών μέτρων, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει σκέψη καταγγελίας της σύμβασης. Όταν κάποιος συμμετέχει σε ένα διαγωνισμό, εξοδεύει ένα σωρό χρήματα προκειμένου να υλοποιήσει μια σύμβαση, υπογράφει μια σύμβαση, προχωράει στην κατάθεση μελετών και φαγγέλου, δεν έχει στο μυαλό του ούτε τις αποζημιώσεις ούτε την καταγγελία. Τώρα, υπάρχει περίπτωση να γίνουν πάρα πολλά. Και στο μέλλον, το μέλλον είναι αόριστο και αβέβαιο. Αλλά αυτό θα εξαρτάται κάθε φορά από τα δεδομένα της συγκεκριμένης χρονικής στιγμής. Αυτή τη στιγμή, όχι, δεν υπάρχει καμία τέτοια σκέψη για καταγγελία της σύμβασης. Την ίδια στιγμή, η συνέλευση αυτοδιαχείρισης του Λόφου Καστέλη σε ψήφισμά της αναφέρει πως τα κτίρια και η αυλή στο Λόφο Καστέλη είναι πλέον ανοιχτά. Ο χώρος είναι προσβάσιμος και καθημερινά πραγματοποιούνται δράσεις. Το μέλλον των κτιρίων και της αυλής συναποφασίζεται τώρα από τον κόσμο που αντιστέκεται στα επενδυτικά πλάνα των Πριτάνιων και κυβερνήσεων, ανοίγοντας ένα διαφορετικό δρόμο για την αυτοδιαχείρισή τους.